Αντίστροφη μέτρηση για την κατάρρευση των ΗΠΑ. Πώς θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν τον Τραμπ? Σε 15 ημέρες λοιπόν θα αποφασιστεί μία από τις πιο σημαντικές προεδρικές εκλογές στην ιστορία. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κερδίσει την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η προοδευτική αριστερά θα οδηγηθεί σε κατάρρευση. Ακριβώς όπως το 2016, όταν ο Τραμπ εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος, τα μέσα ενημέρωσης θα απογοητευτούν, οι δημοκρατικοί θα σοκαριστούν και θα υπάρξουν διαδηλώσεις στους δρόμους, πιθανώς και βίαιες. Οι δημοκρατικοί του Κογκρέσου, όπως ο Τζέιμι Ράσκιν, θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Το σκηνικό είναι έτοιμο για την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, που θα κριθεί στην κόψη του ξηραφιού, καθώς από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι η κούρσα για τον Λευκό Οίκο είναι αμφίροπη. 7 αποκαλούμενες πολιτείες πεδίου μάχης υποτίθεται ότι θα αποφασίσουν τις εκλογές. Η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν, η Βόρεια Καρολίνα, η Τζόρτζια, η Νεβάδα και η Αριζόνα. Αλλά ακόμα πιο σημαντική θα είναι η εμπειρία του αμερικανικού λαού, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό έχει μετανιώσει για τις εκλογές που έφεραν τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο πριν από 4 χρόνια. Αυτή είναι η υποκειμενική ιστορία που τα μέσα ενημέρωσης δεν θα αναγνωρίσουν ποτέ. Οι δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι λιγότερο από το 1 τρίτο των Ρεπουμπλικανών πιστεύουν ότι ο Biden είναι ο νόμιμος πρόεδρος και το 36% όλων των Αμερικανών έχει αμφιβολίες για τις εκλογές του 2020. Αυτό είναι απλώς ένα συνέστημα, όχι γεγονός, αλλά τα συναισθήματα αποφασίζουν για τις προεδρικές εκλογές και η σχεδόν χαρούμενη αντιαμερικανική όθηση της προεδρίας του Biden έχει δώσει σε περισσότερο από το 60% των πιθανών ψηφοφόρων την αίσθηση ότι βρίσκονται σε λάθος δρόμο ως έθνος, όπως αναφέρει ένα μέσο. Το ζήτημα είναι τι θα συμβεί μετά τις εκλογές, όταν ο Τραμπ θα εκλεγεί ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικά αν η εμπειρία των Αμερικανών θα αντικατοπτρίσει την ανανεωμένη ευημερία, έναν πιο ασφαλή κόσμο και τον σεβασμό στην παράδοση και την κοινή λογική. Η Δύση θα καταστραφεί μετά τις εκλογές των ΗΠΑ. Έρχονται εμφύλοι, μαζικές πτωχεύσεις και κράχ στις αγορές. Οι προεδρικές εκλογές του 2020 λοιπόν συνοδεύτηκαν από καταγγελίες για νοθεία. Τι θα γίνει αυτή τη φορά? Θα αμφισβητηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών? Διερωτάται ο ηθήνων νους της Casey Research, Doug Casey, και συνεχίζει. Αν μη τι άλλο, οι εκλογικές διαμάχες δεν είναι φαινόμενο μοναχά της σημερινής εποχής. Στις εκλογές του 60, ο δήμαρχος του Σικάγο Ντέιλι γέμισε την πολιτεία με ψηφοδέλτια, επιτρέποντας τον Κένετι να νικήσει τον Νίξον. Η ιστορία επαναλήφθηκε όταν ο George Bush Jr. αντιμετώπισε τον Al Gore το 2000. Τι περιμένουμε λοιπόν φέτος? Σύμφωνα με τον αναλυτή, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν λιγότερες από 100% πιθανότητες να προχωρήσουν οι εκλογές περισσότερο ή λιγότερο συνήθως. Ας ελπίσουμε φυσικά ότι δεν θα προκύψει κάποια έκτακτη ανάγκη που θα τις καθυστερήσει ή θα τις ακυρώσει, αλλά δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτό με βεβαιότητα. Έχει ήδη υποθεί πολλάκις ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου. Δεν έχει σημασία ποια πλευρά κερδίζει. Οι αντίπαλοι τους θα νιώσουν πικρία και πιθανώς οργή. Οι ηττημένοι θα αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα με κάθε τρόπο. Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι πραγματικά περιφρονούν ο ένας τον άλλον και φαίνονται ανίκανοι και απρόθυμοι για πολιτισμένο διάλογο. Αυτή είναι μια μοναδική κατάσταση στην μνήμη της σημερινής γενιάς και η αμοιβαία εχθρότητα δεν εξομαλύνεται, απλά επιδεινώνεται. Ποια είναι άρα η κύρια πολιτιστική πρόβλεψη για την Αμερική μετά τις εκλογές? Εκβιάζει ο Πούτιν τεράστιο ρωσικό πακέτο όπλων στο Ιράν με ρωσικά αεροσκάφη SU-35 και S-400 ως αντίπεινα για την Ουκρανία. Η Ρωσία λοιπόν εξετάζει το ενδεχόμενο να εμβαθύνει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς το Ιράν και τους συμμάχους της με ακόμα πιο προηγμένα όπλα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι βαλιστικοί πύραυλοι που προμήθευσε το Ιράν στην Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορεί να ήταν μοχλός για την απόκτηση ισχυρότερων όπλων σε αντάλλαγμα, όπως σύγχρονους πυράβλους κατάπλοιων, προηγμένα αντιεροπορικά συστήματα και μαχητικά αεροσκάφη SU-35 Flanker. Το Ιράν έχει παραγγείλει μαχητικά SU-35 και θέλει επίσης την αεράμινα S-400 Triumph για να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τους ανώτερους πυράβλους και την αεροπορία του Ισραήλ.
Εάν όλες αυτές οι συμφωνίες προχωρήσουν, θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και των συμμάχων πολιτοφυλακών του. Η παράδοση του SU-35S στο Ιράν σε οποιονδήποτε σημαντικό αριθμό θα πάρει χρόνο, όπως και η εκπαίδευση των πληρωμάτων πτήσης, οι συντηρητές, η εγκατάσταση της απαιτούμενης υποδομής και εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους, ανέφερε ο Justin Brong, ανώτερος ερευνητής αεροπορίας και τεχνολογίας στον Αμερικανικό στρατό. Τίποτα από αυτά δεν είναι πιθανό να είναι σε θέση να επηρεάσει ουσιαστικά τα Ισραηλινά σχέδια χτυπήματος στο άμεσο μέλλον, είπε ο ίδιος. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να ανταποδώσει στο Ιρανικό μπαράζ πυράβλων με πάνω από 180 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του την 1η Οκτωβρίου. Από τότε υπήρξε ένας αμφίβολος και ανεπιβεβαίωτος ισχυρισμός στα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Ρωσία έχει ήδη παραδώσει τουλάχιστον μία μοίρα SU-35 και έναν απροσδιόριστο αριθμό των S-400 στην Τεχεράνη. Οι προηγούμενοι ισχυρισμοί για επικείμενη παράδοση SU-35 στον Ιρανικό τύπο αποδείχθηκαν αβάσιμοι, αλλά υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πραγματικά αυτά τα ικανά μαχητικά τέταρτης γενιάς κάποια στιγμή σύντομα. Ο Άντων Μαρτσάντσοφ, μελετής στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής για την Συρία, πιστεύει ότι η συμφωνία SU-35 είναι ένα διευκρινισμένο ζήτημα, καθώς η Ρωσία παρέδωσε ήδη εκπαιδευτικά αεροσκάφη Yak-130 που απαιτούνται για την εκπαίδευση Ιρανών πιλότων μαχητικών τον Σεπτέμβριο του 2023. Μετά τον Σινουάρ, οι ΗΠΑ παραλίγουν να σκοτώσουν τον αρχηγό των Χούθη. Με στέλθ βομβαρδιστικά B2 χτύπησαν την Ιεμένη. Μη επιβεβαιωμένες αναφορές λοιπόν από την Ιεμένη υποστηρίζουν πως μία αμερικανική αεροπορική επίθεση στόχευσε ένα μυστικό τούνελ στην περιφέρεια Σααντά της χώρας, στο οποίο λέγεται πως βρίσκονταν ο ηγέτης των Χούθη, Αμπντουλ Μαλίκ Αλ Χούθη. Μέχρι στιγμής η ενόγω πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο αρκετά τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στόχος της αεροπορικής επιδρομής των Αμερικανών ήταν η δολοφονία του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης της Ιεμένης. Να σημειώσουμε σε αυτό σημείο πως ο Αλχούθη ηγείται των ανταρτών Χούθη εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο μέλος της οργάνωσης. Ανεπίσημες πηγές τόνισαν πως οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυροβολικά ακριβίας για να επιτεθούν στην υποδομή που πιστεύονταν πως βρίσκονταν ο Αλ Χούθη μαζί με άλλα μέλη της ομάδας. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε αν την στιγμή της έκρηξης των αμερικανικών πυρομαχικών ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλ Χούθη στοχεύθηκε από ξένες δυνάμεις. Στο παρελθόν έχει ξαναμπεί στο στόχαστρο ξένων στρατών, γι' αυτό και ξεκίνησε να κρύβεται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ιεμένης, συμπεριλαμβανομένων ορεινών περιοχών της περιφέρειας Σααντά. Να σας ενημερώσουμε πως η περιφέρεια Σααντά, εξαιτίας της γεωγραφίας της, αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα σημαντικότερα οχυρά του κινήματος Χούθη. Βρίσκουν καταφύγιο εκεί αρκετά διοικητικά στελέχη της Ισλαμικής Οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του Αλ Χούθη. Το πρόσφατο πλήγμα του Αμερικανικού στρατού ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε στις 18 Οκτωβρίου και στην οποία συμμετείχαν και οι Βρετανοί. Πιο συγκεκριμένα, Αμερικανικές και Βρετανικές αεροπορικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές έναντι θέσεων των ανταρτών Χούθη σε διάφορα σημεία της Ιεμένης, αλλά κυρίως στην περιφέρεια Αλ-Χουνταϊντά, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της χώρας. Αναφορές υποστηρίζουν μάλιστα πως οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν το υπερσύγχρονο stealth βομβαρδιστικό B-2 Spirit για τα εν λόγω πλήγματα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τις τοπικές αρχές, τα πλήγματα στόχευσαν υποδομές των Χούθη στην περιοχή Ρας Ίσα της Ασαλίβ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.